μετακινήσει. Αλλιώς σε λίγο πρέπει να πάρουμε την προσέγγιση να το μετακινήσει. Καλησπέρα. Καλά. Μόνιμος καμεραμάν ιστορία, επί πάντων. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χαρά. Εσείς να είστε και να σας ευχαριστώ πάντοτε για την βοήθεια και τη στήριξη. Καλώς. Αν είναι, αν... Τρέξει σε λίγο που είναι. Πρέπει να δουλέψουμε. Τρέξει. Λόγι σου Δέσποτα, λογικός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών, κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά και σ' αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αθλητής ευσεβίας ακαταγωνιστός, ως κοινωνός και συνήθις του Δημητρίου όφθης, λίγον ίσο ακριτός, δες τόρματος, Θεοί και οι γαραρογοί των Ιεών καθελόντος άγων μονιερίων σ' Αγίας της προσημέχης το αρθροθέτη και Θεό ημών. Νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεότο και Παρθένε το χειρόν ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πρόσουμε, έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, γνωστή των επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Τεκνοντήτεν, πιστός ο λόγος, και περί τούτων βουλωμέσε διαβεβαιούσθεν, την αφροντίζωσιν καλών έργων προείσταστεν, υπεπιστευτώτε στο Θεό. Ταύτα εστίν καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε και συζητήσεις και γενεαλογίας και έρην και μάχας νομικάς περιστατών, εις ειν γάραν ωφελής και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν θεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μαν θανέτος αν δε οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τα σαν αγκαίας χρία. Είναι αμύωσιν
Είσαστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, που δε καίους ηλίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων, όπως είδωσι ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμον ή τους προφήτας, που κήλθον καταλύσε, αλλά πληρούσε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη, Κύριε, δεηθόμεν, πέτης άρθουν ειρήνη και ψωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε, δεηθόμεν. Επίσης ειρήνη σύμπαντος κόσμου εξαρτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών εις των πάντων ενώσεως Κύριε δεηθόμεν. Επίσης αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου του τιμή πρεσβερήτης εν Χριστώ διακονίας παντός και πλάς Κύριε δεηθόμεν. Επίσης αγιαστήνε το εδώ τούτο την άμ και ενεργία και πυφτής του Αγίου Πνεύμα Κύριε δεηθόμεν. Υπέρ κατά με την ενδουσία του Θεία Θάλης ερισμών Κύριε δεηθόμεν. Υπέρ πιενέσαι του Θεών ημών συνεργών και αντίτων ανείς κατ' οτιές μας πόσο πράττουμε να γας Κύριε δεηθόμεν. Ετρίσκει με ημάς από πάση κρίτσε ως ορδίχη δίνει και ανάγκη Κύριε δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την της Παναγίας ακάντου περιμένης εν δόξου τους ποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτού και ανήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθόμεν. Ο Θεός σου μόνο το επιπροείδωρε που Μωυσέως το λαό εισβλητή μεταποίησας και τα βλαβερά ύδατα επίλυσε ο Άδη θεραπεύσα και τα Ιορδάνια λίθρα γιάσες τη αγράντου σου επιφανία. Αυτός και είναι δέσποτα Αγία σου το είδωρ τούτο, τη ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου πνεύματος. Επίσης αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσης εξ αυτού ευλογίας πηγή ιατρία παθών αγιασμών οίκων πάση μνημονής ορατίστη και ωράτου αλεξιτήριου. Ότι σώνει το κράτος και σου εστίνει βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Κεφαλός ημών σου Κύριο πίνουμε. Τον Ιορδάνη βαπτιστή κατά τους άκρους αγιάς θέλετε και προήσου πάντα σε εμάς τους για τις κλήσεις του εαυτών αφήνουσιμέ το φιλίες πρόσχημα και καταξίωσον εμάς εν μισή του αγιασμού σου για τις φιλίες του μεγαλύψου γερανισμού και γενές του μην κύριες υγεία ψυχής του σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσχύση αναπέμπουμε συν του ανάρχους πατρί του Παναγίου και αγαθό και ζωπιού σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Βασιλεύση κατά βραβάρων δωρούμενος και τόσον φιλότων δια του σαύρου σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου
και ευλογήσω την κληρονομία σου. Ήτας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσο φιλότων δια τους άλλους σου πολίτερμα. Σον τον αιούν αξίους ημάς πίσω Θεό και Πατρέ παρολούς απ' τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εμπίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άθρανε. Ουράνιε βασιλεύω για του σταυρού και για τι αναστάσει όσου συντρίψα στον διάβολο και καταργήσα τον θάνατο και ζωή μη χαρισάμενο, ο υγείαν και ευρωστίαν το σώμα του δωρούμενο και τα γνώσει και πά τη αγωνιζομένη, τον καλόν αγώνα και τιμίω των δρόμων τελέσσα των τη γη και στέφανων παρέχουν. Αυτό ευλόγησο και το παρόν στάδιο και πάντα του εν αυτού αθρουμένου, εν το κράτη τη ισχύω σου κράτου, δυναμή και ενώ τρέχοντε από του σώματο μέλη ασκώσει. Και το τη νίκη έπαγλων αξίω καταλαμβάνου, ότι και τη σωματική γυμνασία χρειαν έχομαι προ την τη υγεία, συντήρηση και ασφάλεια ζωή. Αξίω ονούν πάντα στου εν το παρόν τη γυμναστηρίου ασκουβαίνου, το αγαθόν διώκει και μη αυτή αρέσκει. Αλλά προ την νίκη σκοπή, ου φιλοδοξία χάρη και συμφέροντο, αλλά προ την του πνεύματο, του αθλητισμού και τη συνεργασία προαγωγή και επαγαθών του έθνου ημών. Κατάστησον το στάδιον τούτο στίβων ευγενούσα μήλη και νομίμου αθήσεω, τη δέαν αυτό ποικίλη αγωγή μα συναθρουμένη στην ευλογία σου κατάπτωση. Σιγά του αθρουμένου μάρτυρα στη δυνάμη του σταυρού καθοπλισμένου, η κοιτάσαν έδειξα και την έπαρση του Λιέου καθήρεσε τον σταδί Θαρίνα διαδημητρίου του μάρτυρό σου τον Έστωνα. Διώσει εγκαιτεύομαι κατάστησον ημά αξίω τη άνωθεν κλήσεω, εμπολιτεύεστε και ευόρκο τρέχει τον προκείμενο ημίν αγώνα. Ότι ουκ έστειν ημίν υπάρει προς έρμα και σάρκα, μέχρι καταντήσομεν υπάνθρωση στην ενότητα της πίστεως, πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροπίτου, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Νέστορος προστάτου των αθλητών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός μόντες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγίας από τον Μητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία των τιμίων που ανήκουν δυνάμει να σου μάθω. Η κεσίε του τιμίου ενδόξου προβή του προδρόμου και βαπτίστου του άλλου. Των Αγίων ενδόξου και παρεμβήμων Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξου και καλλινίκων Μαρτύρων. Του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρο Δημητρίου του Μεροπίδη. Του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρο Δημητρίου του Μεροπίδη. Του Αγίου ενδόξου μάρτυρο Νέστορο των Αγίων και Δικαίων των Πατώρων Φρακίου και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Τεσσάρων και των Μάτων Μόνων και Κύριων. Ό,τι την ύπνη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Για 18η χρονιά, η Ιερά Μητρόπολης μας σε συνεργασία με το Δήμο Ιεράπετρας και το Γυμναστικό Σύλλογο Λιμικός της Ιεράπετρας διοργανώνουν τους αγώνες στίβου Νεστόρια την ημέρα εορτής και μνήμης του προστάτων αθλητών Αγίου Μάρτυρος Νέστορος. Σκοπός μας είναι να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής της αθλουμένης νεολαίας μας σε επίσημους αγώνες του ΣΕΓΑΣ στον όμορφο αυτό αγωνιστικό χώρο του παραλιακού γυμναστηρίου της πόλης μας στο πλαίσιο του ΕΦ Αγωνίζεστε. Οι αρχές και οι αξίες του αθλητικού ιδεώδους και του έντιμου αγώνα είναι απαραίτητες για κάθε νέο που επιδιώκει να καταστεί ολοκληρωμένος άνθρωπος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική ολότητα λόγω της διφυούς συστάσεώς του και επομένως αναγνωρίζει τα ευεργετικά αποτελέσματα της σωματικής ασκήσεως και ο κάθε χριστιανός ως αθλητής, αγωνιστής και παλαιστής μπορεί να χαρακτηριστεί. «Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα», διδάσκουν οι πνευματικοί αθλητές, θεωρώντας ότι όλη η ζωή μας πρέπει να διακρίνεται για το αγωνιστικό φρόνημα και τον ασχετικό χαρακτήρα, ώστε μέσα από τη σωματική άθληση
η οποία χαρακτηρίζει το νεύρο στο ψυχικά και σωματικά άνθρωπο, να οδηγηθούμε και στην πνευματική άθληση. Η Αγία Γραφή, ο λόγος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου στον μαθητή του Απόστολου Τιμόθεο, εάν δε και αθλήτης ούστε φανούνται, εάν μείνουν μήμος αθλήσει, μας διδάσκει το αληθινό αθλητικό πνεύμα. Η νόμιμη άθληση που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος δεν τελειώνει μέσα στο στίβο, αλλά περιλαμβάνει όλη τη ζωή του αθλητή. Ο τρόπος ζωής του χαρακτηρίζεται από αυτοπειθαρχία, υπακοή στον προπονητή και στους κανονισμούς του αθλήματος, υπομονή και επιμονή, περισυλλογή και συγκέντρωση για την επίτευξη του στόχου. Πίσω από ένα μετάλλιο και μια διάκριση σε αγώνες κρύβεται μακρά προετοιμασία, πολλής μόχθος και διάφορες στερήσεις. Ο αθλητής, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θέλει να αγωνίζεται και να χαίρεται αγωνιζόμενος, είναι αποφασισμένος να υποστεί πολλά για να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό του, τα όρια των ικανοτήτων και των δυνάμεών του και να κερδίσει το στεφάνι της νίκης. Συνεχώς εκπαιδεύεται και ασκείται για να αγωνίζεται δίκαια και καθαρά, να είναι σταθερός, να αποφεύγει τους πειρασμούς, να έχει σεβασμό στην αθλητική διαδικασία, στους συναθλητές και στους αντιπάλους. Το χρονόμετρο διδάσκει την αξιοκρατία και οι κανονισμοί των αθλημάτων, τα όρια μας μέσα στην κοινωνία που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Εκφράζουμε ευχαριστίες στον Δήμο Ιεράπετρας, στο Γυμναστικό Σύλλογο Λιβικός για τη στενή συνεργασία τους στην διοργάνωση των παρόντων αγώνων. Ευχαριστίες επίσης εκφράζουμε στους χορηγούς για την έμπρακτη υποστήριξη των 108 εστωρίων. Ευχαριστίες στην Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Κρήτης, το Σύνδεσμο Κρητών Σέγας Κρήτης και τους πάντα πρόθυμους και ακούραστους εθελοντές των διαφόρων ομάδων που συνδράμουν σημαντικά στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Ολόψυχα και πατρικά συγχαίρομαι τους αθλητές και τις αθλήτριες και ιδιαίτερα τα παιδιά που αγωνίζονται σήμερα προς τιμή του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος προστάτη των αθλητών, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι σημασία στη ζωή μας έχει ο αγώνας και η συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων μας. Πατρικά ευχόμαστε ο Παντοδύναμος Θεός με τις πρεσβείες του Αγίου Μάρτυρα Νέστορα να χαρίζει σε όλους υγεία, δύναμη και επιτυχίες μέσα και έξω από τους αγωνιστικούς χώρους και να ευλογεί πάντα πλούσια τη ζωή και τα έργα όλων μας. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπίτνης και Σιτίας κύριο Κύριλο και παρακαλούμε για ένα χαιρετισμό τον εκπρόσωπο του Δήμου Ιεράπετρας. Καλησπέρα σας, Σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας της πόλης μας, εκπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων που συμμετέχουν σήμερα εδώ, σας καλωσορίζουμε όλους στα 18 εστόρια που διοργανώνονται κάθε χρόνο με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ιεραπίτνης και Σιτίας, του Δήμου Ιεράπετρας και του Αθλητικού Συλλόγου Λιβικός. Ευχόμαστε σε όλους τους αθλητές να έχουν καλή επιτυχία, να έχουν υγεία, και δεν αρκεί μόνο να αγωνιζόμαστε για να πάρουμε το στεφάνι της δόξας, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο, αρκεί και πρέπει να αγωνιζόμαστε σωστά. Ας αγωνιστούν λοιπόν όλοι οι αθλητές μας σήμερα σωστά για να πάρουν αυτό το στεφάνι της δόξας που πραγματικά τους αξίζει. Ο χαιρετισμός είναι εκ μέρους του Δημάρχου, με μια μικρή καθυστέρηση θα είναι μαζί μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την εκπρόσωπο του Δήμου Ιεράπετρας, την κυρία Μαρία Ρουμελιωτάκη, και παρακαλούμε τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, αγαπητοί πατέρες Εκκλησίας μας, κύριε εκπρόσωπο των Σωμάτων Ασφαλείας, αγαπητοί συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καταρχήν να ευχηθώ σε όλους επ' ευκαιρίας εορτής του Αγίου Δημητρίου χρόνια πολλά, στους Δημήτρες, στις Δήμητρες και βέβαια στον Έστωρα. Και επίσης να ευχηθώ στους αθλητές μας να συμμετάσχουν στον αγώνα τον καλό, τον αγώνα τον τίμιο, τον ευσυνείδητο και τον ανταγωνιστικό.
και να είναι ένα παράδειγμα και για την επόμενη ζωή τους αυτοί οι αγώνες, να διεκδικούν τεκμηριωμένα και στην υπόλοιπη τη ζωή. Έχοντας αντιληφθεί γρήγορα η περιφέρεια Κρήτης αμέσως από την πρώτη θητεία της τις ανάγκες σε αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα περισσότερο από 6 χρόνια για τις βελτιώσεις των αθλητικών γηπέδων, κάθε είδους θα έλεγα. Σε αυτή την προσπάθεια, ήδη για το Δήμο Σιεράπτρας και σε συνεργασία μαζί του, ολοκληρώνουμε σταδιακά το Μισεδάκιο γήπεδο, προχωράμε σε συνεργασία και για το Ζουνεράκι, συμμετάσχουμε και σε μια σειρά από άλλα γήπεδα, όπως και αυτό την Κουστούρα που έχει παραδοθεί. Δεν θα σταματήσουν οι προσπάθειες, παρά την κρίση και τα λίγα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, για να ενισχύουμε τους αθλητικούς χώρους και τις εγκαταστάσεις εκείνες που θα μπορούν ασφαλώς οι γονείς να χαίρονται τα παιδιά τους και οι αθλητές τους αγώνες τους και τις δυνάμεις τους. Καλή συνέχεια και εύχομαι σε κάθε νικητή να έχει συνέχεια νίκη στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννη Βουλιδάκη, τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και παρακαλούμε την κυρία Σοφία Σιδηροπούλου, την πρόεδρο του Γυμναστικού Συλλόγου Ιερά Πετράς Λιβικού, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στη σημερινή γιορτή του αθλητισμού που κάνουμε. Τη Μητρόπολη, την Ιερά Μητρόπολη, το Σεβασμιό το Μητροπολίτη, τον Δήμαρχο της Ιεράπτρας, όλες τις αρχές αστυνομικές, λιμενικές που μας έχουν βοηθήσει και τελευταία θα αφήσω τους αθλητές, οι οποίοι με τον αγώνα τους δίνουν σάρκα σε αυτή τη σημερινή μέρα, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε, να περάσουμε να καθίσουμε στις θέσεις σας οι επίσημοι. Θα παρακαλέσουμε όλους τους νεαρούς αθλητές και τους νεαρούς φιλάθλους. Σας έχουν κάνει ρεκόρ. 51. Καλή επιτυχία σε όλους. Πριν δοθεί η εκκίνηση, θα σας δοθούν κάποιες οδηγίες και παρακαλώ την προσοχή σας. Χρόνια πολλά και από μένα, καλή επιτυχία στους αθλητές. Οι αθλητές που θα τρέξουν στα 10.000 μέτρα, παρακαλώ λίγο να έχουν λίγο το νου τους. Η κυκλοφορία, η δρόμη είναι ανοιχτή. Την προσοχή σας λίγο παρακαλώ. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και θα κυκλοφορούν αμάξα. Όταν περνάνε οι αθλητές, θα διακόπτεται η κυκλοφορία από τους εθελοντές και από τους αστυνομικούς που θα είναι στα σημεία. Θα ήθελα να έχετε λίγο το νου σας στις διασταυρώσεις. Θα υπάρχουν παντού άτομα, λίγο το νου στις διασταυρώσεις. Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι στον δρόμο Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου, που θα βγούμε εκεί σε κεντρικό δρόμο, πριν το κεντρί. Θα κινήσετε παρακαλώ στο ρεύμα δεξιά, όπως πηγαίνει ο δρόμος, και θα σας κόβει ο αστυνομικός το ρεύμα κυκλοφορίας στο σημείο που πρέπει να περάσετε. Υπάρχουν κάτω βέλη σε όλη τη διαδρομή, διότι πέρυσι κάποιοι χάσανε το δρόμο. Παρακαλώ να κοιτάτε τα βέλη, τα κίτρινα κάτω στη διαδρομή και να έχετε το νου σας λίγο στις διασταυρώσεις. Θα υπάρχουν σημεία με αστυνομικούς που θα έχουν οχήματα και εθελοντές με οχήματα και φάρο. Εκεί, επειδή περνάτε κάθετα το δρόμο, λίγο την προσοχή σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Τα λέμε στον τερματισμό. Στον δρόμο από τη Σιτία με την Εθνική Ενόπλο. Είναι ο Στέλιος ο Φιλάη, πρωταθλητής στους δρόμους της Αντοχής. Είναι ο περσινός νικητής. Και έχουμε και τα κορίτσια, την Πανελληνιονίκη, Γεωργία τη Μαριδάκη, την Δάφνη τη Καραγιάννη, την Μανιαδάκη τη Μαρίνα, Πανελληνιονίκης επίσης, στις μικρές κατηγορίες. Καλή επιτυχία, παιδιά, σε όλους. Πάνω!
Καλύτερα περάστε από μέσα. Δόθηκε η κίνηση. Θα πάρουν μέρος τα αγόρια μέχρι 13 ετών. Σε λίγο θα ξεκινήσουν και τα κορίτσια, έχουν ολοκληρώσει τα αγόρια. Πάμε λοιπόν την πρώτη σειρά. Πολύ ωραία. Με το 4-11, αυτό το ωραίο στυλ. Σας αναφέρω τους αθλητές. Που μετέχουν όλους. Πάμε λεβέ! Πολιτικό μήλου παλιού φαλήρου. Θα δούμε και την τρίτη σειρά στα κορίτσια. Θα δούμε το 4-15. Κυρία Ραφαϊλάκη, πιάνει και τρία έχουμε. Να δούμε και εδώ την πρώτη νικήτρια. Με το
το 491 η νικήτρια από τον εξωτερικό διάδρομο. Ο Ψομπλαράκης ο Κώστας του Γάση Ιεράπετρας με 7-2. Δεύτερος νικητής ο Μίλτος Μαρούλης του Γυμναστικού Συλλόγου. Επαναλαμβάνω, ο Στέλιος Δασκαλάκης. Δεύτερος νικητής του Γυμναστικού Συλλόγου Λιβικού με 7-4. Τρίτος νικητής ο Στέλιος Αϊλαμάκης από τη Σιτία του Βιτσέντσου Κορνάδου με 7-58. Παπαδάκης Γιώργος 7-98. Με τον ο Παράλαφος Αγγελάκης του Λιβικού 8-11. Ο Ταμπάκης Ανδρέας του Λιβικού 8-80. Εσύ πήρες εσύ. Εσύ πήρες. Λοιπόν. Εγώ έκανα. Μέντο την Πιθαρούλη Μαρίνα ήταν η νικήτρια αυτής της σειράς. Δεύτερος νικητής. Ο Στέλιος Δασκαλάκης. Του Λιβικού. Ανέβα Στέλιο. Και πρώτος νικητής ο Κώστας Ψομπλαράκης του Γάση Ιεράπετρας. Αυτοί και όλοι όσοι αγωνιστήκανε οι επίδοξοι πρωταθλητές μας. Να συνεχίσετε το στίβο. Και καλή προκοπή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή. Ωραία, μπράβο. Παιδιά, μπράβο. Τα έχεις πάρει όλα. Γιατί δεν τώρα που είμαστε διαφερειστικά, μου έχεις πει πολύ καλά. Γιατί ήταν και μεγάλα παιδιά. Δόθηκε η κύριε στην πρώτη σειρά. Να σας ενημερώσουμε ότι μετά το 5ο χιλιόμετρο προηγείται στον εστόριο δρόμο ο πρωταθλητής μας ο Γιώργος Σταμούλης του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου. Στην πρώτη θέση λοιπόν τερμάτισε ο Γιώργος Σταμούλης του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου και στη δεύτερη θέση από τη Σιτία ο Γιάννης Ζερβάκης με την Εθνική Ενόπλων. Στην τρίτη θέση ο Στέλιος Φιλάη, τερμάτισε και ο Στέλιος.
της Εθνικής Ενόπλων επίσης. Θα σας παρακαλέσω, είναι η τρίτη φορά που το λέω, όποιος ολοκληρώνει το αγώνισμά του να μην μένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να περνάει στην κερκίδα. Δεν γίνεται να είναι όλος αυτός ο κόσμος μέσα, γιατί δεν μπορούν να δουν και οι φύλαθλοι. Δόθηκε η εκκίνηση, έχουμε και τερματισμό 148. Ο Μάνος Βαρδάκης τερμάτισε και έρχονται με το 163. Βλέπουμε και την πρώτη γυναίκα με το 547 της κατηγορίας των γυναικών, την νικήτρια. Και ο Γιώργος ο Μαστοράκης τερμάτισε. Λοιπόν, και ο Τσολάκης. Τερματίζουμε τα παιδιά συνέχεια από τα 10.000 μέτρα. Να πούμε λίγο τα μίνι, τον τερματισμό στα μίνι. Πρώτη νικήτρια, η Κρασαδάκη Κλεοπάτρα του Γάση Ιεράπετρας. Με 7.75. Δεύτερη, η Μαρίνα Γαρεφαλάκη του Βιτσέντζου Κορνάρου, 7.85. Στην τρίτη θέση η Νερατζούλη Μαρίνα του Άουλα Σιθίου, 7.90. Τέταρτη, η Μουτσάκη Ιωάννα του Άουλα Σιθίου. Παναλαμβάνω, Μουτσάκη Ιωάννα Γάση Ιεράπετρας, 7.98. Πέμπτη θέση, Εγκλεζάκη Γεωργία του Λιβικού, 8.10. Και στην έκτη θέση ο Τσίνσι Γιού του Γάση Ιεράπετρας, 8.26. Σωστό γι' αυτό. Παρακαλούνται οι τρεις πρώτες νικήτριες στα 50 μέτρα. Η Γαρεφαλάκη Μαρίνα, η κυρία Ρουμελιωτάκη, η αντιδήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας. Να περάσουν τα κορίτσια. Στα 50 μέτρα στην κατηγορία μίνι, η Μαρίνα Νερατζούλη του αθλητικού ομίλου Λασιθίου. Δεύτερη νικήτρια, η Μαριτίνα Γαρεφαλάκη του Βιτσέντζου Κορνάρου από τη Σικία. Και πρώτη νικήτρια του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Ιεράπετρας, η Κρασαδάκη, η Κλεοπάτρα. Συγχαρητήρια και στα τρία όμορφα κορίτσια μας. Καλή σταδιοδρομία και αθλητική και καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε για την τιμή, την αντιδήμαρχο, την εκπρόσωπο του Δήμου Ιεράπετρας. Yeah.
Ευχαριστούμε την κυρία Ρουμελιωτάκη. Στην πρώτη θέση, ο Ανδρουλιδάκης Γιώργος Γασιαρά Πέτρας, 4,95. Δεύτερος, Σφακιανάκης Γιάννης Γε Ηρακλείου, 4,89. Τρίτος, Βιολέτης Νίκος Αόλας Ιθίου, 4,54. Τέταρτος, Παπα-Νικολάου Αντώνης Γε Ηρακλείου, 4,22. Πέμπτος, Σταμπουλής Γιώργος Αόλας Ιθίου, 4,22. Εκτός με 3,80, Γιατσάκης Στέφανος Αόλας Ιθίου. Έβδομος, Εγκλισσό Έγκλη Αόλας Ιθίου με 3 μέτρα. Ογδός, Τριαντάφυλλος Κούτρας Αόλας Ιθίου, 2,90. Παρακαλούνται οι τρεις πρώτοι νικητές, ο Νίκος ο Βιολέτης, ο Γιάννης Σφακιανάκης και ο Ανδρουλιδάκης ο Γιώργος να έρθουν στο χώρο των απονομών. Ωραία. Λίγο στην άκρη οι υπόλοιποι πρέπει να φαίνονται οι νικητές. Τρίτος νικητής. Στο άλμα σε μήκος ο Νίκος Βιολέτης, το αθλητικό ομίλου Λασιθίου. Τερματίζουν και οι αθλητές μας, συγχαρητήρια στα 10.000 μέτρα. Δεύτερος νικητής, ο Γιάννης Σφακιανάκης, για Ηρακλείου. Πρώτος νικητής, ο Γιώργος Ανδρουλιδάκης. Του Γάση Ράπετρας. Συγχαρητήρια και στους τρεις. Σύντομα να περάσετε τα 6 μέτρα και αργότερα τα 7. Καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Ταραρά, για την τιμή. Ογδόντα μέτρα των Πακορασίδων. Πρώτη νικήτρια, η Καρτεράκη Εμμανουέλα, του Αόλας Ιθίου, 10,94. Δεύτερη, Κατηφεδάκη Μαρία, του Βιτσέτσου Κορνάρου, 11,23. Τρίτη, Αγγελική Ζαπετάκη, Γασιερά Πέτρας, 11,37. Τέταρτη, Κούκρα Ερίσα, Κούκια Ερίσα, Γασιερά Πέτρας, 11,45. Πέμπτη, Ναράκη Ιωάννα, Τάση Αράπετρας, 11,59. Παρακαλούνται επίσης οι τρεις πρώτες νικήτριες στα 80 μέτρα να έρθουν στο χώρο των απονομών. Η Καλυφεδάκη, Καρτεράκη και Ζαπετάκη. Των Παγκορασίδων Α, η Αγγελική Ζαπετάκη του Γάση Ιεράπετρας. Δεύτερη νικήτρια, η Μαρία Κατηφεδάκη του Βιτσέτσου Κουρνάρου. Και πρώτη νικήτρια, η Εμμανουέλα Καρτεράκη, αθλητικού ομίλου Λασιθίου. Συγχαρητήρια, κοριτσάρες. Ευχαριστούμε για την τιμή τον κύριο Πέτρο Μαστοράκη. Τον αντιδήμαρχο του Δήμου Ιεράπετρας. Ευχαριστούμε για την τιμή. Θα τρέξουμε 500 μέτρα, δεν είναι πολλά. Δύο σειρές. Μπράβο,
Θα δοθεί η εγκίνηση και μετά θα πούμε το αποτέλεσμα στα 80 μέτρα της κατηγορίας των παπέδων για τα αγόρια μέχρι 15 χρονών. Ωραία, προσεκτικά τα πρώτα μέτρα να μην πέσετε. Να μην πέσετε και να ετοιμαστούνε. Θα περιμένουν τα κορίτσια της δεύτερης σειράς, να έχουμε τον τερματισμό και να πούμε μέχρι να τους δούμε στον τερματισμό τους νικητές. Πρώτος νικητής στα 80 μέτρα στα αγόρια, ο Γιώργος Σαρής από τον Άγιο Νικόλαου του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου με 9.50. Δεύτερος, ο Φίλιππος Παπαδάκης του Γάση Ιεράπετρας με 9.67. Τρίτος, ο Τσαμπανάκης ο Αλέξης του Αόλα Σιθίου με 9.83. Δύο στροφές λοιπόν κάνουν τα κορίτσια, περάσανε την πρώτη στροφή. Άλλη μια στροφή. Αυτά είναι τα τρία πρώτα λοιπόν παιδιά στα 80 μέτρα και θα τους παρακαλέσουμε να έρθουν στο χώρο των απονομών. Σαρής, Τσοπανάκης και Παπαδάκης. Του Γυμναστικού Συλλόγου Λιβικού 1179, 1192 ο Ντρούγκα Φιλίπ του Λιβικού και 1190 ο Γρηγοράκης Μιχάλης επίσης του Λιβικού. Ο Γιώργος Βαρδαβάς του Αόλα Σιθίου 1081. Επαναλαμβάνω, Σαρής, Παπαδάκης και Τσαμπανάκης να έρθουν στο χώρο των απονομών. Λοιπόν, τρίτος νικητής ο Αλέξης Τσοπανάκης του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου. Δεύτερος νικητής ο Φίλιππος Παπαδάκης, Γάση Ιεράπετρας. Και πρώτος νικητής ο Γιώργος Σαρής, Αθλητικός Όμιλος Λασιθίου. Να σας δούμε και πρωταθλητές πανελληνιονίκες. Ευχαριστούμε για την τιμή, κύριε Σταυρουλάκη. Θα πάρουν μέρος στη δεύτερη σειρά στα 500 μέτρα, θα κάνετε δύο στροφές. Τερματίζει και ο Μιχάλης Ελληνικάκης από τη Σιτία, διαχρονικός αθλητής στις μεγάλες αποστάσεις. Συγχαρητήρια Μιχάλη. Καλή επιτυχία, με προσοχή να μην πέσετε. Η Καβουσανού Βασιλεία και Εκείμη Μαρία. Συγχαρητήρια κυρίες μου. Συγχαρητήρια. Τερματίσατε στα 10.000 μέτρα. Ευκαιρία να ξεκινήσετε. Μπορείτε να βαδίζετε στην αρχή. Εσείς οι μεγαλύτεροι. Να δοκιμάσετε. Για όλους ο δρόμος αυτός είναι δρόμος υγείας. Στη φυσική αγωγή το λέμε λειτουργική διαδικασία, λειτουργικό τρέξιμο για την υγεία σας.
με την παρέα σας. Να και η νικήτρια στη δεύτερη σειρά. Μπράβο, κούκλα μου. Τερμάτισε τη δεύτερη σειρά στα 500 μέτρα. Μπράβο τα κορίτσια μας. Πολύ ωραία. Τι όμορφο θέαμα. Βοηθήστε όλοι όσοι είσαστε όρθιοι μπροστά. Δεν βλέπει ο κόσμος από πίσω σας. Πρέπει να περνάτε και να κάθεστε στην κερκίδα. Δείξτε κατανόηση λίγο. Αναγκάζονται και είναι όρθιοι όλοι. Πόσια μέτρα στα γόρια, έτσι κύριε Χατζάκη, μία σειρά θα έχουμε, μία σειρά λοιπόν. Παρακαλώ την προσοχή σας. Τα αγόρια της κατηγορίας παμπέδων Β που θα τρέξουν 60 μέτρα, καθώς και τα κορίτσια, πρέπει να πάνε στην αφετηρία στον κύριο Τερζή για να δουν, να μάθουν τη σειρά τους και το διάδρομό τους. Επαναλαμβάνω, 60 μέτρα για αγόρια και κορίτσια της κατηγορίας παμπέδων και παγκορασίδων Β. Που τελειώνουν το αγωνισμά τους, πρέπει να κάθονται στην κερκίδα. Καλή επιτυχία, σιγά σιγά τα πρώτα μέτρα, να μην πέσετε. Άλλα 250 μέτρα, λιγότερα, άλλα 200. Άλλη μια στροφούλα. Λεβέντες μου. Μάχη, μάχη πριν τον τερματισμό. Να το σωνικητήσουμε με το 143. Ο Ευθύμης ο Πάγκαλος από τον αθλητικό όμιλο Λασιθίου. Μπράβο Ευθύμη, νικητή. Και ο Δημήτρης ο Σκύβαλος. Ο Σκύβαλος από τον Άγιο Νικόλαο, αυτό το επίθετο, έτσι. Μπράβο. Gracias.
Ωραία. Και είπαμε, όποιος ήρωας στα 10 χιλιόμετρα, συγχαρητήρια. Εντάξει, μάλλον. Νικητή στο πρώτο διάδρομο με το 481. Είναι έτοιμα τα κορίτσια μας, εδώ θα έχουμε σειρές, δίνεται η κίνηση στην πρώτη σειρά. 60 μέτρα μέχρι 16 ετών. Πολύ ωραία, με το 4.30 η νικήτρια. Στις παγκορασίδες Β' μέχρι 13 ετών. Πρώτη νικήτρια με 4.40 η Μιλωνάκη Στέλλα, Άσια Ράπετας. Δεύτερη νικήτρια η Βάσο Φιλανδαράκη, επίσης Άσια Ράπετας. Η τρίτη νικήτρια του Λιμικού Ιεράπετρας, η Εύα Δόιμου. Τα τρία αυτά κορίτσια πρέπει να έρθουν στο χώρο των απονομών. Τέταρτη στο άλμα σε μήκος, η Βαλεντίνα Τριχάκη, του Λιμικού, 4.22. Δόθηκε η κίνηση και στη δεύτερη σειρά. Στην πέμπτη θέση, η Νίκη Τσοκάη, Βάση Ράπετρας, 4.17. Και η κίνηση και στην τρίτη σειρά. Να παρακαλέσουμε την απονομή στο άλμα σε μήκος, τον κύριο Γουλιδάκη. Κύριος Γουλιδάκη. Κύριος Γιάννης Γουλιδάκης. Τρίτη νικήτρια στο άλμα σε μήκος, στην κατηγορία μέχρι 13 ετών, η Εύα Δόικου του Λιβικού. Δεύτερη νικήτρια με 4.34, όπως είπαμε, η Βάσο Φιλανδαράκη, Άσια Ράπετρας. Πρώτη νικήτρια του Άσια Ράπετρας, η Στέλλα Μιλωνάκη, με 4.40. Μπράβο και εσύ, Στέλλα. Συγχαρητήρια, κούκλες. Όλα τα καλά του κόσμου. Ευχαριστούμε τον κύριο Γουλιδάκη για την τιμή, τον περιφερειακό μας σύμβουλο. Μέχρι 13 ετών, στα αγόρια. Πρώτος νικητής, ο Εφήμης Πάγκαλος του Αούλα Σιτίου, 1.34.83. Δεύτερος ο Δημήτρης Κύβαλος, του ίδιου συλλόγου, από τον Άγιο Νικόλαο του Αούλα Σιτίου, με 1.36.77. Τρίτος νικητής ο Πέτρος Φραγκιαδάκης, του Σιτιακού, αθλητικού ομίλου, 1.49. Όπα, όπα! 1.37.70. Τα τρία τα παιδιά, οι τρεις πρώτοι νικητές, έρθουν στον χώρο των απονομών. Σιλιλαδάκης Γιάννης, του Σιτιακού, 1.48.96. Έκτος ο Μπέικο Διονύσης, του Σιτιακού, 1.49.43. Έβδομος, Σαντιάκο Σότα, του Λιβικού, 1.51.19. Όμως, Φρανσισκάκης Μάνος Φιτσέ. Παρακαλείται την απονομή ο κύριος Λιμενάρχης Ιεράπετρας, ο κύριος Ιωάννης Παπαδάκης. Στα 500 μέτρα, στην κατηγορία μέχρι 13 ετών, ο Πέτρος Φραγκιαδάκης από τη Σιτία, του Σιτιακού Αθλητικού Ομίλου.
Δεύτερος νικητής από τον Άγιο Νικόλαο του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου, ο Δημήτρης Σκύβαλος. Ο πρώτος νικητής από τον Άγιο Νικόλαο επίσης, ο Ευθύμης Πάγκαλος. Συγχαρητήρια παλικάρια, ευχαριστούμε κύριε Παπαδάκη για την παρουσία σας και την τιμή. Αγόρια και κορίτσια που θα τρέξουν 1000 μέτρα. Άμετρα στην κατηγορία των Αγκορασίδων. Πρώτη νικήτρια Βανδουλάκη Αριάδνη του Σιτιακού 1.37.33. Δεύτερη η Κουβαρτά Σοφία του Βιτσέτσου Κορνάρου 1.38.51. Τρίτη νικήτρια με 1.42.02 η Σπαχιλάρη Εμελάντα της Γεϊρακλείου. Τέταρτη Καρτζή Ιωάννα του Σιτιακού 1.42.61. Δόθηκε η συσταγία μέτρα, είμαστε οι Ιεδραόνοι. Τρίτη νικήτρια της ΓΕΗ, η Εμελάντα Σπαχιλάρη. Δεύτερη νικήτρια η Σοφία Κουβαρτά του Βιτσέτσου Κορνάρου. Και πρώτη νικήτρια του Σιτιακού Αθλητικού Ομίλου η Αριάδνη Δαμβουλάκη. Συγχαρητήρια κορίτσια. Και πανελληνιονίκες να σας δούμε. Ευχαριστούμε για την τιμή και για τη βοήθεια τον κύριο Δαμβουλάκη με την ομάδα του. Του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Δεύτερη νικήτρια με 36-55-25. Δεύτερη νικήτρια η Μανιαδάκη Μαρίνα του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου με 40-02-37-34. Τρίτη νικήτρια Μάκη Γεωργία της Εθνικής Ενόπλων με 42-28-63. Σταμούλης, του Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου. 34-15-41. Δεύτερος νικητής, Ζερβάκης Γιάννης, της Εθνικής Ενόπλου. Μπράβο, Κατερίνα! 34-33-81. Παρακαλώ, περάστε πίσω από το βάθρο τα αγόρια. Τρίτος νικητής, ο Στέλιος Φιλάη, της Εθνικής Ενόπλων. Δεύτερος νικητής, επίσης της Εθνικής Ομάδας των Ενόπλων, ο Γιάννης Ζαρμάκης. Και πρώτος νικητής του Αθλητικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου από την Αθήνα, τον Πειραιά, ο Γιώργος Σταμούλης.
Συγχαρητήρια, παιδιά. Καλή συνέχεια στην εφετινή σεζόν. Γιατί είναι από το team των πρωταθλητών που συμμετέχουν όλοι. Μπράβο, παιδιά! Μπράβο, μπράβο! Πάμε, πάμε! Μπράβο, μπράβο, κοιτάξτε όλοι! Πάμε! Μπράβο, Γιάννη, μπράβο, Γιάννη! Έλα, έλα! Ωραία! Συγχαρητήρια! Ωραία, μη φύγετε να πάμε γυναικών! Θα κάνετε τον γυναικών! Η Μάκη Γεωργία από την Εθνική Ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεύτερη νικήτρια η Μαρίνα Μανιαδάκη του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου. Πρώτη νικήτρια η Μοσχούλα Μανούσου του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς. Καλητήρια κορίτσια, επίσης καλή επιτυχία στους αγώνες σας φέτος στη σεζόν. Ευχαριστούμε όχι μόνο για την τιμή, αλλά για όλη τη βοήθεια και τη στήριξη. Δόθηκε η εκκίνηση στα 1000 μέτρα. Παρακαλώ, όσοι έχετε ολοκληρώσει τη δουλειά σας και τις απονομές, πρέπει να περνάτε στη γενική. Σας παρακαλούμε πολύ, περάστε στην κερκίδα. Δεν είναι ο χώρος μέσα. Αποτελέσματα. Στα 60 μέτρα των Παμπέδων. Πρώτος νικητής Ντάφος Βασίλης, Παόλα Σιθίου 8.46. Δεύτερος νικητής ο Τουρλούκης Βασίλης, Γάση Ιεράπετρας, 8.79. Τρίτος ο Γιώργος Σταμπουλής, του Αόλα Σιθίου, 9.37. Παρακαλούν οι νικητές να έρθουν στον χώρο των απονομών. Παρακαλείται για την απονομή στα 60 μέτρα ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σιθίας, ο κύριος Τερσής Λεωνίδας. Τα μέτρα, ο Γιώργος ο Σταμπουλής, του Αθλητικού Ομίλου Λασιθίου. Δεύτερος νικητής ο Βασίλης Τουρλούκης, Άση Ιεράπετρας. Πρώτος νικητής στα 60 μέτρα Βασίλειος Δάχος, Αθλητικός Όμιλος Λασιθίου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον αντιδήμαρχο Σιθίας και καθηγητή φυσικής αγωγής, τον κύριο Λεωνίδα Τερζή, για την τιμή και για τη συμμετοχή με την ομάδα του και όλα τα παιδιά της Σιθίας. Μέτρα η Κατερίνα Φιγετάκη από τη Σιτία, του Βιτσέτσι Πορνάρου.
Δεύτερη νικήτρια, η πολυξένη Μαρίνα Στραδάκη, Άσια Ράπετρας. Πρώτη νικήτρια του αθλητικού ομίλου Λασιθίου από τον Άγιο Νικόλαο, η Βάλια Τσινάρη. Συγχαρητήρια στα όμορφα κορίτσια. Ευχαριστούμε Μιχάλη, παλιά πρωταθλητή Μιχάλη Φιλανδαράκη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ για την τιμή. Παρακαλούνται οι αθλήτριες. Θα πάρουν μετάλλους στα 1000 μέτρα στον χώρο της εκκίνησης. Παρασύντονα. Πρώτη νικήτρια, η Εμμανουέλα Σπυράκη του Λυρικού Ιεράφετος. 4.60. Δεύτερη, η Κατροζανάκη Σισίλια του Αόλα Σιθίου. 4.46. Τρίτη, η Κατηφεδάκη Μαρία του Βιτσέντζου Κορνάρου. 4.35. Σπυράκη να έρθουν στον χώρο των απονομών. Παρακαλείται για την απονομή η κυρία Ελένη Βλάση, δημοτικός σύμβουλος Ιεράπετρας. Μαρία του Βιτσέντζου Κορνάρου. Δεύτερη νικήτρια, η Σισίλια Κατροζανάκη του αθλητικού ομίλου Λασιθίου. Και πρώτη νικήτρια, η Εμμανουέλα Σφυράκη του Λυρικού Ιεράπετρας. Έβγε. Πολύ καλές οι επιδόσεις των κοριτσιών. Να απολαύσετε το ταξίδι του αθλητισμού, να γυρίσετε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Ευχαριστούμε για την τιμή, κυρία Βλάση, η Δημοτική Σύμβουλος. Τα 10.000 μέτρα στους βετεράνους αθλητές που συμμετείχαν. Η Νεκταρία Παρινού του Βιτσέντζου Κορνάρου, 49-59-59. Δεύτερη, η Μαρία Εκίμ, ανεξάρτητη, αθλητρία, 57-58-31. Τρίτη, η Πέντη Φλόρα, ομίλου υπεραποστάσεων κρίτης, 58-02-52. Τέταρτη, Λουμία Αργυρό, μαραθωνοδρόμου Κρήτης, 1:07:28. Από τις βετεράνους, η Φλόρα Πέτη, όμιλος υπεραποστάσεων Κρήτης. Δεύτερη νικήτρια, Μαρία Εκκίμ, ανεξάρτητη αθλήτρια. Η Νεκταρία Παρινού, του Βιτσέντζου Κορνάρου, η πρώτη νικήτρια, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια και στις τρεις κυρίες. Ευχαριστούμε, κύριε διοικητά, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, για τη συμμετοχή σας, χρήσιμη πάντοτε. Η υπηρεσία σας. Αυτό είναι η Κουλιανή. Δεν την κάνει η Κουλιανή. Κοίτα εδώ κάτι κορμιά. Πρώτος ο Γιώργος Κορτάρος του Λυβικού με 38-55-03.
Δεύτερος ο Μανώλης Φιλιππάκης. Τρίτος νικητής από τους μαραθωνοδρόμους, ο Δημήτρης Μπιτζές. Δεύτερος νικητής, ο Μανώλης Φιλιππάκης, ανεξάρτητος αθλητής. Και ο Γιώργος Κορνάρος, του Ιηλικού Ιεράπετρας, πρώτος. Συγχαρητήρια κύριοι. Συγχαρητήρια για τον τρόπο ζωής που επιλέξατε να κάνετε στίβο, να τρέχετε για την υγεία σας και να αγαπάτε τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε για την τιμή και την διαχρονική σας βοήθεια και παρουσία στα αθλητικά δρόμενα του στίβου. Διαφήμιση της περιοχής σας και του νησιού σας και όχι μόνο του τόπου σας, κυρία Παπαδάκη, Φιδίκα και κύριε Μάρκο Καλούδη, συνάδελφε, τεχνικέ σύμβουλε του ΣΕΓΑΣ. Ο κύριος Γεώργιος Αχλάδης, ο εκπρόσωπος των Ερυθρών Σταυρικών, θα μας κάνει την απονομή στον τρίτο νικητή, στον Ταραρά του Κώστα, Δάση Ιεράπετρας. Τον δεύτερο νικητή, το Γιώργο Σογλοπίτη, του Βιτσέντσου Κορνάνου. Και πρώτος νικητής από τον Άγιο Νικόλαο, του αθλητικού ομίλου Λασιθίου, ο Νίκος ο Πάγκαλος. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε όλους τους Ερυθροσταυρίτες. Μέλη Χαρουτάκη. Χαρουτάκη. Χορευτάκι λοιπόν η Μέρη. Γεια σου Μέρη Χορευτάκι, στην τρίτη θέση. Τους Γάση Ιεράπετρας, τρίτη νικήτρια. Δεύτερη θέση για τη Σταυρακάκη Ελένη, του Λιβικού Ιεράπετρας. Και πρώτη θέση η Ουρανία Σαριδάκη για Ηρακλείου. Όμορφα κορίτσια, νικήτριες. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή τον Δημοτικό Σύμβουλο και την ΕΔΙΚ, Ιερά Πέτρας. Ευχαριστούμε τους εθελοντές της ΕΔΙΚ. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια κορίτσια. Επαναλαμβάνω, από την έξοδο του σταδίου 200 μέτρα δεξιά υπάρχει το λεωφορείο που θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο. Με προσοχή στο δρόμο για όλους τους νεαρούς αθλητές. Θα συγκεντρωθείτε εκεί. Ήσουν αμόνος, αλλά είναι πολύ καλή επίδοσή σου. Μπράβο. Αποτελέσματα και απονομή στους τρεις πρώτους νικητές στα 1000 μέτρα. Η Ελληνικάκη Ελένη του Βιτσέντσου Κορνάρου
Δεύτερη νικήτρια η Κωνσταντίνα Πατεράκη. Όλα τα κορίτσια του Μητσέτσου Κορνάρου. Και η πρώτη νικήτρια η Άννα Κουνελάκη. Συγχαρητήρια νικήτριες θεατρικές ομορφιές. Ευχαριστούμε για την τιμή, κύριε Γυμνασιάρχα. Χρήσιμος ήσασταν πάντοτε και δώστε τις καλύτερες ευχές σας. Στα κορίτσια μας, καλή πρόοδο. Ευχαριστούμε πολύ όσους συμμετείχαν σε αυτούς τους υπέροχους αγώνες. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές. Μια φωτογραφία. Ιερά, Μητρόπολη Ιεραπίτης και Σιτίας και το Σωματείο. Το Λιβικό Ιεράπετρας. Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν στη διοργάνωση, το τεχνικό επιτελείο του Συλλόγου. Καλή επιστροφή σε όσους έχουν έρθει από μακριά και του χρόνου με υγεία.